Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Κερμανίδης. Γεια σου Πάνο. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Ευχαριστώ για τα τόσα καλά λόγια που είπες, αλλά να μιλήσουμε για το τώρα. Για θα το μιλήσουμε για το τώρα, τα είπαμε αυτά. Εντάξει, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. πρέπει να τα λέμε, Παναγιώτη. Τα νέα, τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν. Να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Σίγουρα. Καμιά φορά θέλω να βγάλω κάποιον ποδοσφαιριστή, ξέρω εγώ τι. Να μιλήσουμε για τα παλιά κτλ. Άλλωστε με τη δικιά σας την ομάδα είμαι με όλα τα παιδιά φίλος. Έχουν περάσει 20-30 χρόνια από τότε. Οι ίδιοι και οι ίδιοι δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές να βγουν να μιλήσουν στο ραδιόφωνο. Γιατί? Α, βγάλεις τον Κερμανίδη, να βγάλεις τον Ορφανό, να βγάλεις τον Κούλη τον Αποστολίδη, 3-4-5 ακόμα, ο Γιώργος ο Κούδας πολύ σπάνια βγαίνει. Δεν υπάρχουν βετεράνοι στον ΠΑΟΚ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το τομέα ο ΠΑΟΚ υστερεί πάρα πολύ, γιατί αν δούμε πολύ μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης, πόσο εκτιμούν και σέβονται τους παλέμαχους βετεράνους με τον τρόπο τους, στο κάθε στάδιο υπάρχει το μουσείο, υπάρχει το παρελθόν, δηλαδή στην Μπαρτσελόνα ας πούμε για να μπεις μέσα στο στάδιο πρέπει πρώτα να περάσεις από το μουσείο, πρέπει να μπεις εκεί μέσα να δεις διάφορα πράγματα από το παρελθόν και μετά θα μπεις και στο ναό που λένε. Τις μεγάλες τις ομάδες τι κάνει. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω έχει να επιδείξει από το παρελθόν αρκετά πράγματα και πρωταθλήματα και κύπελα και θα έπρεπε βέβαια να υπάρχει ένα μουσείο μέσα σε αυτό οι νεαροί, οι σημερινοί φύλαθλοι του ΠΑΟΚ, οπαδοί του ΠΑΟΚ να γνωρίσουν το παρελθόν γιατί πράγματι είναι όπως το λες, όλοι ζουν για το σήμερα, όλοι βλέπουν το σήμερα αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έγινε πολύ μεγάλος από το παρελθόν του, από τους τίτλους που πήρε τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν είναι μόνο οι τίτλοι που πήρε τα προηγούμενα χρόνια Παναγιώτη, είναι ότι έπαιζε όμορφη μπάλα. Ήταν όμορφη ομάδα, αγαπητή ομάδα, με Έλληνες παίκτες μέσα που μείνανε. Έτσι. Τώρα, αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως, είναι ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν υπάρχει ένας βετεράνος που να μπορείς να τον βρεις να γίνει παράδειγμα για τα παιδιά. Η δικιά μας η γενιά, εμείς γίναμε 60 πλέον. Σιγά σιγά σου αρχίζουμε. Εντάξει, και εντάξει, αυτό ποιος θα τη συνεχίσει. 20 χρόνια οφείλετε να βγει ένας παίκτης που ο Τουρσουνίδης, ο Γιουργάκης ας πούμε, ο Λαγωνίδης, ο Κώστας. Δεν υπάρχουν άλλοι. Επειδή το ποδόσφαιρο έγινε ψυχρά επαγγελματικό πια και μπήκαν στη μέση τα συμβόλαια, τα χρήματα. Νομίζω ότι οι παίκτες έρχονται και παρέρχονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Ενώ στη δική μας εποχή ένας καλός παίκτης παρέμενε για πολλά χρόνια στο σύλλογο και άφηνε τη σφραγίδα του, ας πούμε. Άφηνε την ιστορία του. Τώρα βλέπουμε ποδοσφαιριστές να παίζουν 6 μήνες, ένα χρόνο, να παίρνουν μεγάλα ποσά, να έχουν ελεύθερα συμβόλαια και έτσι δύσκολα κάποιος πραγματικά να αφήσει εδώ εποχή. Τώρα υπάρχει βέβαια ο Αθανασιάδης, δεν ξέρω πόσο Κλάος, ο Αθανασιάδης. Ναι, λέω τώρα τον Αθανασιάδη. Θέλω να πω μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να μιλάμε για τέτοιου. Τώρα θα πεις το παιδί αυτό τώρα με τη μεγάλη την αξία, αύριο θα πάρει μια προσφορά από μια μεγάλη ιταλική ομάδα. Τώρα να σου πω όμως, άμα είναι να πάει, ξέρω εγώ, στη Γιουβέντους, να τον πάμε στο αεροδρόμιο. Αλλά άμα είναι να πάει στη Βέρντερ Μπρέμις, πλήρωσε τον αρέ να μείνει, να έχεις να δείχνεις και έναν. Τι να πάει να κάνεις στη Φραγκφούρτη, να πάει στην Μπάγερν να πάει, να τον πάμε εμείς. Να πάει στην Μπαρτσελόνα, να πάει στην Άρσεναλ, το βλέπω. Αλλά να σου παίρνει η Φούλαμ τον παίκτη σου. Ναι, ναι. Εντάξει, χθες είδαμε για άλλη μια φορά, για να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο κόσμος αξίζει να βλέπει πρωτοκλασσά τους παίκτες. Παίκτες εγνωσμένης αξίας, αυτός ο λαός του ΠΑΟΚ που συμπαραστέκεται την ομάδα, είδαμε και χθες με πόσο μεγάλη θέρμη και συμπαράσταση ήταν κοντά στα παιδιά και νομίζω αυτό βοήθησε στο να πάρει τη νίκη η ομάδα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και βλέπουμε ότι ναι κύριε Σαββίδη εδώ αξίζει να ρίξετε χρήματα και να φέρετε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές τύπου Μπερμπάτοβ και ακόμα καλύτερους και νεότερους και αξιόλογους παίκτες. Γιατί
Τα χρήματα που θα βάλετε θα σας τα φέρει ο κόσμος διπλάσια και τριπλάσια. Νομίζω χθες απεδείχθη περίτρανα αυτό το πράγμα και θα παρακαλούσα και εγώ πραγματικά να δούμε τέτοιους παίκτες στην Τούμπα, ώστε να μπορέσει αυτή η ομάδα πραγματικά στα ίσια να μπορεί να κατακτήσει πρωταθλήματα και τίτλους. Το κακό είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος τα δώσε τα λεφτά. Δηλαδή προσπάθησε να φέρει κάποιους μεγάλους παίκτες, τον Άτχο, τον Στοχ. Δεν έπιασαν τόπο όμως. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι πάρα πολλές άστοχες κινήσεις γίνανε τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Μπορεί να, ναι, όπως λες Γιώργο, να ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά εδώ πρέπει να έρθουν ποδοσφαιριστές ορεξάτη, Ναι. Ορεξάτη. Ναι. Και ναι. Ακόμα και να έχουν και την φιλοδοξία στο να διακριθούν. Εγώ βλέπω η πλειοψηφία των παικτών ήρθε περισσότερο για τα χρήματα. Ήρθε περισσότερο για να επανέλθει σε αγωνιστική δράση. Ή ήρθαν πολλοί από απραξία, ήρθαν για να ξαναμπούν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Οι περισσότεροι παίκτες έτσι ήρθαν στον ΠΑΟΚ. Δεν είδα εγώ κανέναν ποδοσφαιριστή ξένο να έρθει να παίξω στον ΠΑΟΚ και να διακριθώ στον ΠΑΟΚ και να πάρω τίτλους με τον ΠΑΟΚ. Δεν με έδειξε εμένα κανένας παίκτης τέτοιο πράγμα. Βέβαια βλέπω τώρα έναν ΜΑΚ που εχθές με εντυπωσίασε πραγματικά αυτός ο παίκτης, νομίζω. Να κάτσουμε λίγο στο ΜΑΚ, Παναγιώτη. Μίλησε μου να σε ρωτήσω κι εγώ κάποια πράγματα. Εμένα μ' αρέσει προσωπικά πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Είναι ίσως ο μοναδικός επιθετικός που έχουμε, ο οποίος είναι μπουκαδόρος. Μπουκαδόρος. Την μπουκα που είχες κι εσύ. Έτσι ακριβώς. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, χώνεται. Δεν με πειράζει που χάνει ευκαιρίες. Χάνει ευκαιρίες γιατί. Τις περισσότερες βέβαια τις δημιουργεί μόνος του, ναι. Να το πούμε και αυτό, ναι, βέβαια. Με την τρίπλα που κάνει, με την μπούκα που κάνει, και νομίζω ότι είναι ο πιο αξιόλογος επιθετικός που έχουμε. Δηλαδή αν είχαμε άλλους δύο τέτοιους παίκτες, είδα και τον Ροντρίγκες. Και ο Ροντρίγκες πολύ καλός εχθές. Δηλαδή αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές και ιδιαίτερα ο ΜΑΚ πρέπει να προσεχθούν. Και κοντά σε αυτούς, αν παίξει και ο Μπερμπάτοφ με τον Αθανασιάδη, μπορέσουν να εμβολιαστούν, νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή επιθετική γραμμή. Στέκομαι πάνω στον Μπερμπάτοφ να κάνω μια επισήμανση. Ναι. Πήρε όλες τις κεφαλιές εχθές. Ναι. Η κεφαλιά του έγινε αιτία να κερδίσει ο ΠΑΟΚ το πέναλτι. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν του Μπερμπάτοφ. Είναι πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής. Πολύ καλός. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλον κεφαλοσφαιριστή. Πιστεύω ότι με τον Μπερμπάτο πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, να βρει το ρυθμό του. Βεβαίως. Να γνωρίσει τους συμπαίκτες του, γιατί μιλάμε για μεγάλη κλάση ποδοσφαιριστών. Παναγιώτη, γύριζε πίσω. Έκαμνε άμυνα. Και είναι αυτό... και το οργανωτικό κομμάτι, είναι καλός, γιατί έχει πολύ καλή πάσα. Επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπες προηγούμενα, ότι ερχότανε να κάτσουνε, να πάρουν τα λεφτά και να φύγουνε και να ξαναδείξουν σε μια άλλη ομάδα ότι κύριε ζω, υπάρχω και παίζω. Αυτός ήρθε και δείχνει ότι θέλει να παίξει και να προσφέρει. Το γουστάρει, τη γουστάρει την πόλη. Νομίζω ότι λόγω ηλικίας κιόλας πια εδώ θα κλείσει την καριέρα του, πιστεύω. Αυτό όμως θα πρέπει να μας το δείξει μέσα στο γήπεδο. Βεβαίως. Νομίζω ότι θα το δείξει. Είναι γείτονας, είναι όπως είπε αδέρφια είμαστε. Βέβαια. Νομίζω ότι μπορεί άνετα εδώ να κλείσει την καριέρα του με μια καλή έτσι, όχι χρονιά, αλλά 2-3 χρόνια να μπορέσει να παίξει, γιατί προέρχεται από πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική σχολή όπως είναι η Αγγλία και Γαλλία ακόμα, και οι δυνάμεις του νομίζω ότι κρατάνε ακόμα και θα μπορέσει, πιστεύω, θέλω να πιστεύω. Τώρα, όταν έπαιζε στην Αγγλία τώρα ο παίκτης αυτός, έπαιζε στην Αγγλία τόσους αγώνες, το ελληνικό το πρωτάθλημα είναι πιο ήρεμο, πιο οι αγώνες... Αλλά θα πρέπει, όπως είπα, να αξιοποιηθεί ανάλογα ο ποδοσφαιριστής. Να ξέρουμε πότε πρέπει να τον βγάζουμε έτσι στο κεφάλι μπαλιές, πότε πρέπει κάθετες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά θα γίνουν, αλλά να το πρέπει να πούμε κατάλληλα. Ότι εχθές η ομάδα πραγματικά ήθελε πάρα πολύ τη νίκη, το έδειξε μέχρι το τέλος ότι θέλει τη νίκη, παρόλο που προηγήθηκε η ΑΕΚ. Και εγώ θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι με τη βοήθεια της κερκίδας ήρθε αυτή η νίκη, και ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά που ήθελε πολύ βοήθεια η ομάδα, μια που είχε προηγηθεί. Εκεί οι τελευταίες στιγμές πραγματικά ήταν δραματικές,
και θα μπορούσαμε να, να δεχτούμε να τέρμα, χάσουμε βέβαια αυτή τη νίκη. Θα μπορούσαμε να τη χάσουμε αυτή τη νίκη. Εκεί έδειξε Όλσεν ότι το έχει κάτω από εκεί, τα δαχτυλίδια. Εκεί βέβαια και ο προπονητής νομίζω τράβηξε την ομάδα πίσω και με τον Μαλεζά που έβαλε πίσω στην άμυνα βγάζοντας τον Αθανασιάδη. Πήρε την απόφαση στο να κρατήσουμε το σκορ, να κρατήσουμε το 2-1. Πιστεύω έτσι σκέφτηκε ο προπονητής. Έτσι σκέφτηκε, ναι. Ενίσχυσε την αμυντική γραμμή και από εκεί και πέρα με τη βοήθεια του κόσμου νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη νίκη, γιατί κακά τα ψέματα η ΑΕΚ έχει μια παράδοση με στην Τούμπα ακόμα από τη δικιά μας εποχή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ομάδα. Έτσι ήταν, όπως λέμε, βαθμολογική ανάσα για τον ΠΑΟΚ, αρκεί να υπάρχει συνέχεια, έρχονται δύσκολα παιχνίδια, όπως ξέρουμε, και όλα ντέρμπι είναι, και μες στην Τούμπα, αλλά και εκτός Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα δείξει τη δύναμή του στα επόμενα παιχνίδια. Με χαροποίησε πάρα πολύ αυτή η επιθετική γραμμή, όπως είπαμε, αυτή η τετράδα παικτών. Αν ο Πέλκας μέσα από τα παιχνίδια ανέβει κι άλλο, πιστεύω ότι θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα. Πες μου κάτι για τον Πέλκα. Πώς το βλέπεις τον παίκτη αυτό, να μπορεί είναι να... Είναι μια ανερχόμενη δύναμη του ΠΑΟΚ και μόνο που είναι Έλληνας, γιατί εγώ προτιμώ τα Ελληνόπουλα, πιστεύω σε αυτούς, γιατί αυτοί έχουν τη φιλοδοξία και ξέρουν την ιστορία του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά έχουν μέλλον στον ΠΑΟΚ και πάνω σε αυτούς πρέπει να χτίζει ο ΠΑΟΚ. Πάντα το λέω αυτό. Βέβαια στεναχωρέθηκα πολύ με αυτές όλες τις μεταγραφές που γίνανε ξένων παικτών και τριετές συμβόλαια. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί θα παίζουν και οι Έλληνες θα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό με στεναχωρεί, αλλά τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο. Ας παίξουν και οι Έλληνες. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει απαιτήσεις πολλές τώρα. Πρόσεξε, Παναγιώτη. Έχεις τον Κωνσταντινίδη, τον Κίτσιου, τον Μπέλκα, τον Γκλάους, τον Γκάτσε. Να, πέντε παίκτες οι οποίοι παίζουν και οι πέντε. Και οι πέντε είναι από τα τμήματα υποδομής. Έτσι. Και προέρχονται από τα τμήματα υποδομής. Φοβάμαι όμως, φοβάμαι όμως ότι αν δεν τραυματιζόταν αυτοί οι καινούργοι που ήρθαν, όπως ο Λεόβατσας, όπως ο Τσίριμοντ, όπως ο άλλος, όπως εσείς, δεν θα παίζαν αυτά τα παιδιά. Ναι, αλλά και όπως ξέρεις το ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι η δικιά σας εποχή που με 12 παίκτες πήρατε το πρωτάθλημα. Τώρα και η ταχύτητα που υπάρχει και ο τρόπος προπόνησης γίνεται αιτία παιδών χιαστούς, παχυδόνων θλάσσης. Εντάξει, όλα, εντάξει. Είναι πολύ πιο γρήγορο. Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ όμως είναι προσφυγικός σύλλογος και πρέπει να χτίζεται πάνω στις ρίζες του, κύριε Γιώργο. Ναι, δεν μπορούμε έτσι ψυχρά επαγγελματικά να τα βλέπουμε. Έχουμε και, ο ΠΑΟΚ έχει και μια ιστορία προσφυγική. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, μα ποτέ. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ στα τμήματά του ήδη κάνει πολύ καλό έργο, έχει βάθος ο ΠΑΟΚ σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει αυτό να το προσέξει πάρα πολύ, γιατί με τέτοιες κινήσεις, με πολλούς ξένους, αμφιβόλου αξίας, απογοητεύουμε τα δικά μας τα παιδιά. Αυτά να τα προσέξουν εκεί πέρα, γιατί νομίζω ότι για να έρθει ο παδός, ο φίλαθλος, θέλει να βλέπει και αυτούς τους. Βέβαια, παίκτες, τα δικά μας τα παιδιά τα αγαπάμε τα διαφορετικά. Που ματώνουν για τη φανέλα, θέλει και τέτοιον παίκτη. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, το χρήμα. Είναι και η φανέλα. Κακά τα ψέματα, μην κοροϊδευόμαστε. Ο ΠΑΟΚ είναι άλλος σύλλογος. Διαφορετικός στη Βόρεια Ελλάδα. Και πάντα ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Αθηνών, όπως λέμε. Φτάνουμε στο τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς ήθελα, Παναγιώτη, σήμερα, όπως ξέρεις, την εκπομπή την κάνουμε την αποστολία μαζί, ναι. Και επειδή είσαι ένας από τους παίκτες που έχει πάρει συνεντεύξεις στα πρώτα της βήματα από το γυμναστήριο που εργάζεται και δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, πήρε τηλέφωνο να σου δώσει ένα χαιρετισμό. Γεια σου, Αποστολία. Καλημέρα σας. Τι κάνεις, Αποστολίτσα? Είμαι καλά, σας ακούω, χαίρομαι που είμαι και έστω και τηλεφωνικά και ας μην είμαι με τη φυσική μου παρουσία. Κάτι να πεις στον Παναγιώτη, γιατί τελειώνουμε. Στον Παναγιώτη τον Γερμανίδη, δεν έχει κάτι να του πεις? Έχεις κάτι να το ρωτήσεις? Μιλούσατε άλλες φορές, γιατί όπως ξέρεις έχει και, και τις ακαδημίες. Ήθελα να το ρωτήσω αν πιστεύει ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, εάν μπορούν οι νέοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές να στηρίξουν τις ομάδες της πόλης μας. Και πόσο σημαντικό πιστεύω ότι είναι αυτό για τις ομάδες τις δικές μας, να παίζει ένας παίκτης που βγαίνει από ακαδημίες εδώ της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως και υπάρχει πολύ ταλέντο και το ξέρεις και πολύ καλά, γιατί
ξέρω ότι παρακολούθησες και πέρασες και από ακαδημίες και πήρες και συνεντεύξεις. Βεβαίως και υπάρχει πολύ ταλέντο. Θέλει να προσεχθεί αυτό το ταλέντο και ιδιαίτερα αφού μιλάμε για τον ΠΑΟΚ που είναι νομίζω αυτή τη στιγμή στο καλύτερο, στο πιο υψηλό επίπεδο, θα πρέπει αυτό το θέμα να προσεχθεί πάρα πολύ και κοντά σε αυτούς να έρθουν πολύ μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών όπως ο Μπερμπάτοφ τελευταία ήρθε, γιατί και αυτά τα ταλέντα, αυτά τα μεγάλα ονόματα αν πλαισιωθούν, νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό αποτέλεσμα θα βγει και αυτό πρέπει να προσέξουν όλοι οι σύλλογοι και ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη, σε ευχαριστώ καλά, πολύ. Γιώργο μου, να είστε καλά.